Θετικά είναι και τα επίσημα νέα για τη λειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου από την Πάτρα έως την Κάτω Αχαΐα, αφού πλέον η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει στη διάθεσή της απάντηση του ΟΣΕ, την οποία υπογράφει τόσο ο Αρχαίος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, Κώστας Πηλιόπουλος, όσο και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντήρησης της Γραμμής, Ευάγγελος Κρυστογιάννης. Ειδικότερα, σε σχετική ερώτηση τη Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση Περιφέρεια Δυτική Ελλάδα, την 23η Ιανουαρίου, σχετικά με την πορεία των ενεξελίξεων εργασιών και τον χρόνο παράδοση, ο Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδο απαντά λίγε ημέρε μετά, τεκμηριωμένα, πως στι αρχέ Φεβρουαρίου η γραμμή θα μπορέσει να δοθεί στου πολίτε. Κάτι που θα γίνει πλέον κανονικά παρά τα προεκλογικά εγγένεια, σε ένα έργο τότε λειτουργικά ανώριμο. Έχουμε σύντομα θετικές ε... Θετικά, θετικές εξελίξεις στο θέμα του προαστιακού της Πάτρας. Στις αρχές του Φεβρουαρίου θα πάνε κανονικά τα δρομολόγια πια, όχι μόνο δοκιμαστικά προς την κατοχαγιά Είμαστε έτοιμοι, οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν τώρα και στις αρχές του Φλεβάρη θα μπουν κανονικά τα τρένα με δρομολόγια πλέον επίσημα και σταθερά.